Τα τελευταία 20 και πλέον χρόνια έχω συνεργαστεί και έχω επικοινωνήσει με πολλούς ανθρώπους που είναι πολύ έξυπνοι, πολύ ικανοί και πολύ ταλαντούχοι, αλλά κολλάνε. Δεν μπορούν να πάρουν μια απόφαση και αναλύουν τα πράγματα τόσο πολύ σε βαθμό παράλυσης. Ανάλυσης παράλυσης το λένε. Στην πραγματικότητα, η υπερβολική σκέψη, το λεγόμενο overthinking και το να χάνονται σε ατελείωτες επιλογές και σκέψεις Μειώνει την αποτελεσματικότητα αυτών των ανθρώπων, οδηγώντα του σε αδράνεια. Όπω λέγανε και οι φίλοι μου από το Brain Hacking Academy, το μέτριο που κάνει είναι καλύτερο από το τέλειο που δεν κάνει. Το να μπει στη δράση, ακόμα και αν δεν είναι τέλεια, είναι πιθανόν καλύτερο από την αδράνεια και την αναποφασιστικότητα. Πολλέ φορέ όμω, αναλωνόμαστε τόσο πολύ στην προσπάθεια να βρούμε την τέλεια λύση, την τέλεια επιλογή, που δεν παίρνουμε καμία απόφαση ο τρόπο με τον οποίο μπορούμε να ξεπεράσουμε την αναποφασιστικότητα και την υπερβολική σκέψη είναι με τη δράση. Οπότε, στο σημερινό μάθημα θα σου μιλήσω για το πώ σταμάτησα την υπερβολική σκέψη και πώς αυτό μπορεί να αλλάξει τη ζωή σου. Το βίντεο ξεκινάει τώρα. Γεια σου, είμαι ο Θοδωρή Αραμπατζή, δημιουργό του GreekCoach.gr και συγγραφέα του βιβλίου Ακαταμάχητη στην Επικοινωνία. Και αυτό που κάνω είναι να βοηθάω επαγγελματίε, coaches και άτομα που ασχολούνται με τι πωλήσει και το δικτυακό marketing να πετύχουν στη ζωή και στην εργασία του με απλό τρόπο. Πριν μιλήσουμε όμω γι' αυτό, πριν μπούμε στο θέμα μα, γράψτε μου στα σχόλια. Εσύ πάσχει από υπερβολική σκέψη. Είσαι περήφανο overthinker. Καταρχά, α δούμε τι συμβαίνει και κολλά. Δηλαδή, ενώ είσαι τόσο έξυπνο, τόσο ικανό, τι συμβαίνει στο μυαλό σου και τελικά κολλά. Για τον άνθρωπο που δεν μπορεί να δει πολλέ διαφορετικέ δυνατότητε για μια κατάσταση, η επιλογή είναι εύκολη. Απλώ επιλέγει αυτό που φαίνεται προφανέ. Αλλά για κάποιου που είναι αρκετά έξυπνοι, όπω πιθανόν είσαι εσύ, υπάρχουν πολλέ περισσότερε πόρτε, πολλέ περισσότερε επιλογέ από αυτή τη μία και μοναδική. Και το να πάρει μια απόφαση φαίνεται αδύνατο. Έτσι, αυτό το άτομο αρχίζει να δημιουργεί ένα δέντρο αποφάσεων στο μυαλό του. Αν επιλέξω το Α, τότε μπορεί να συμβεί το Β. Πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να αποφασίσω αν είμαι OK με το Β. Και τότε το Β μπορεί να φέρει άλλε τρει αποφάσει. Επίση, αυτοί οι άνθρωποι αρχίζουν και ερευνούν κάθε επιλογή και αυτό οδηγεί σε ακόμη περισσότερη έρευνα. Οπότε γίνεται ένα ατελείωτο κύκλο σκέψη, έρευνα, περισσότερη σκέψη και ακόμα περισσότερη έρευνα, και τελικά μένουν στη σκέψη και στην έρευνα και δεν αποφασίζουν. Όπω μπορεί να καταλάβει, είναι αδύνατο να αναλύσει όλε αυτέ τι ατελείωτε επιλογέ. Επειδή κάθε επιλογή περιέχει πολλή αβεβαιότητα. Δεν μπορεί ποτέ να ξέρει πώ τελικά θα εξελιχθεί η κάθε επιλογή, Πόσο σημαντικό είναι ο κάθε παράγοντα, ποια είναι η πιθανότητα να συμβεί το κάθε ενδεχόμενο. Αυτό που μα κρατάει λοιπόν κολλημένου στην αναποφασιστικότητα. Και στην υπερβολική σκέψη είναι η αβεβαιότητα των επιλογών. Άρα τελικά δεν μπορούμε ποτέ να έχουμε τη βεβαιότητα που ίσως θα θέλαμε. Και να θυμάσαι ότι κάθε φορά που μένεις κολλημένος στην υπερβολική σκέψη και δεν αποφασίζεις, τελικά αποφασίζεις. Αποφασίζεις να μείνεις εκεί που είσαι. Το να ξεδεύουμε πολύ χρόνο και να επαναλύουμε και να σκεφτόμαστε υπερβολικά πάντα συνοδεύεται με κάποιο κόστος. Με το κόστος χαμένων ευκαιριών. Πώ το αντιμετωπίζουμε λοιπόν αυτό, σταματώντα την υπερβολική σκέψη με δράση. Αν η υπερβολική σκέψη, το overthinking, μπορεί να είναι μια παγίδα αναποφασιστικότητα, ένα γόρδιος δεσμό, πώ τον λύνουμε, Με έναν μόνο τρόπο. Με το να τον κόψουμε. Ο γόρδιος δεσμό τη υπερβολική σκέψη δεν μπορεί να λυθεί μέσω περισσότερη σκέψη, γιατί η υπερβολική σκέψη. Είναι αυτή που μα οδήγησε εξ αρχή σε αυτόν. Προφανώ δεν λέω ότι είναι κακό να σκεφτόμαστε τα πράγματα. Πιστεύω ότι χρειάζεται να εξετάζουμε τα υπέρ και τα κατά, ότι πρέπει να κάνουμε ένα βήμα πίσω από τη δράση και να αποκτήσουμε μια καλύτερη οπτική, να δούμε αυτό που λέγεται τη μεγάλη εικόνα, να εξετάσουμε το βαθύτερο γιατί αυτού που κάνουμε. Αλλά τελικά κάποια στιγμή πρέπει να πούμε αρκετά και να μπούμε στη δράση. Ένα τρόπο είναι να ορίσουμε ένα όριο. Ότι δηλαδή θα αφιερώσω τι επόμενε. Δύο ημέρε σκεφτόμενο το συγκεκριμένο θέμα, και μέχρι την Τρίτη θα πάρω μια απόφαση. Οπότε εξετάζω τα πλεονεκτήματα, κάνω μια μικρή έρευνα, μιλάω με του κατάλληλου ανθρώπου ενδεχομένω, και στη συνέχεια αποφασίζω και μπαίνω στη δράση. Πώ μπορώ όμω να αποφασίσω όταν δεν υπάρχει κάποια σίγουρη απάντηση, κάποια ξεκάθαρη επιλογή. Απλώ χρειάζεται να επιλέξει αυτό που φαίνεται ω η καλύτερη επιλογή, δεδομένων των πληροφοριών που έχει, ακόμα και αν αυτέ οι πληροφορίε. Είναι περιορισμένε. Είναι σαν το πόκερ ή σαν την 21. Ποτέ δεν έχει όλε τι πληροφορίε, αλλά πρέπει τελικά να πάρει μια απόφαση με βάση αυτά που γνωρίζει και τα πιθανά αποτελέσματα που μπορεί να σκεφτεί. Το άλλο που κάνω είναι να κάνω ένα βήμα πίσω και να σκεφτώ το βαθύτερο γιατί μου σε σχέση με αυτή την απόφαση. Και επίση, σε τι βασίζω αυτή την απόφαση. Τη βασίζω στο φόβο. Στην άμεση ικανοποίηση μια επιθυμία. Γιατί από την εμπειρία μου έχω δει ότι αυτά τα δύο, ο φόβο και η άμεση ικανοποίηση, συνήθω δεν οδηγούν σε καλά αποτελέσματα μακροπρόθεσμα. Οπότε σκέφτομαι, αυτή η επιλογή είναι μια επιλογή η οποία τελικά θα φέρει θετικά αποτελέσματα μακροπρόθεσμα για μένα ή για του ανθρώπου που αγαπώ. Στη συνέχεια σκέφτομαι διάφορους παράγοντες που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη απόφαση και πόσο σημαντικός είναι ο κάθε από αυτούς τους παράγοντες για μένα. Ποια είναι τα πιθανά αποτελέσματα κάθε πιθανότητα. Και μετά ζυγίζω τα πιθανά ωφέλη με το πιθανό κόστος. Ποια είναι τα ωφέλη που θα έχω και ποιο είναι το κόστος που θα έχω. Και τέλος, απλώς ακολουθώ την απόφαση που μου φαίνεται καλύτερη με τα δεδομένα που έχω. Κάνω μια γρήγορη σκέψη του κατά πόσον αυτή η επιλογή είναι η καλύτερη μακροπρόθεσμα και στη συνέχεια απλώς αποφασίζω. Αυτό. Ο τρόπος για να γίνεις καλό σε αυτό είναι κάνοντάς το σε μικρότερες και λίγο πιο ανώδυνες αποφάσεις. Κάνε ένα απλό post ή ένα μικρό βίντεο και δημοσίευσέ το. Κάνε ένα μικρό βήμα προς την καριέρα ή προς την επιχείρηση που ονειρεύεσαι. Κάνε ένα μικρό βήμα για να γίνεις πιο υγιής. Τακτοποίησε ή οργάνωσε ένα πράγμα στο σπίτι σου στο γραφείο σου ή στον υπολογιστή σου ή στη ζωή σου για το οποίο σου είναι εύκολο να αποφασίσεις τι θα πρέπει να κάνεις και τι όχι. Σε ποιες αποφάσεις έχεις κολλήσει εσύ. Μπορείς να πάρεις μια μικρή απόφαση που είναι πιο εύκολη και να μπει στη δράση. Όταν το κάνεις αυτό, ίσως τελικά να αποκτήσεις περισσότερες πληροφορίες που θα σε βοηθήσουν με τη μεγαλύτερη σου απόφαση. Τελικά από όλο αυτό, το μεγαλύτερο όφελος είναι ότι εξασκείς τον εαυτό σου στο να μπαίνει στη δράση χωρίς να εγκλωβίζεται στην αναποφασιστικότητα στην αδράνεια και στην υπερβολική σκέψη, στο overthinking. Αν έφτασε μέχρι εδώ και σου άρεσε το βίντεο, κάνε ένα like και κάνε εγγραφή στο κανάλι μου πατώντας το κόκκινο κουμπί. Ανεβάζω περίπου ένα βίντεο κάθε εβδομάδα. Βάλε σε εφαρμογή άμεσα τις ιδέες από το σημερινό μάθημα και σταμάτα την υπερβολική σκέψη, το overthinking. Τα ξέρουμε ότι είσαι έξυπνο. Είμαι ο Θοδωρή Αραμπατζή και θα τα πούμε στην κορυφή. Γεια σου. Σου άρεσε το βίντεο. Αν σου άρεσε, κάνε εγγραφή στη λίστα μου, μπαίνοντας στο greekcoach.gr-list για να ενημερώνεσαι για κάθε νέο υλικό που ανεβάζω, μόλις το ανεβάζω κάθε εβδομάδα. Επίσης, δες οπωσδήποτε το βιβλίο μου, Ακαταμάχητο Δικτυακό Μάρκετινγκ. Θα βρεις το link στην περιγραφή.